Μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε και πάλι στην παρέα σας. Αλέρτ στην πολιτική με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Την Αμέλεια Αναστασάκη. Και βέβαια σήμερα, Ανδρέα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Ντάσκα. Ο οποίος πάλι θα τεινάξει το YouTube στον αέρα κατά την προσφυλή του τακτική. Κύριε Ντάσκα, καλώς ήρθατε. Χαρά και τιμή είναι δική μου να είμαι ανάμεσα σε δύο πολύ αγαπημένους επί χρόνια συναδέλφους, τους οποίους τιμώ και με την πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια και τις μάχες που δίνουν και τα ανοιχτά μικρόφωνα σε κάθε άποψη. Τα λόγια σας είναι παράσημο την ώρα που κλείνουν οι δισεογραφικά πρακτορία λόγω καταγωγής ακόμα και στην Ελλάδα. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση και πολύ σωστά κάνετε και το παρατηρείτε. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε στα πεδία και στα πεδία των μαχών, κυριολεκτικά όταν γίνονται μάχες όπως στην Ουκρανία, και να μεταδίδουμε ό,τι συμβαίνει με ακρίβεια, γιατί αυτό μετά θα βοηθήσει και τους πολιτικούς και τους λαούς να βγάλουν τις σωστές αποφάσεις. Και γι' αυτό οι δημοσιογράφοι παλαιότερα ήταν υποκαθεστώς προστασίας και δεν τους σκότωναν ούτε τους έκαναν επιθέσεις για να δίνουν αυτό, να κάνουν αυτές τις μεταδόσεις. Από πολύ παλαιότερα μπορούμε να θυμηθούμε στην ιστορία ανθρώπους που έγιναν στη συνέχεια πολύ διάσημοι, ενώ ξεκίνησαν ως δημοσιογράφοι, ακόμα και στον Ισπανικό εμφύλιο, στη μικρασιατική καταστροφή τη δική μας, Αμερικανοί, πολύ γνωστοί, διάσημοι, που έγιναν, κάλυψαν πρώτα αντικειμενικά και έτσι έμειναν στην ιστορία το τι συνέβαινε. Άρα πρέπει και εμείς, ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, ό,τι συμβαίνει στη Ρωσία, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην Τουρκία, να τα μεταδίδουμε για να ο κόσμος να μαθαίνει και οι πολιτικοί να παίρνουν τις αποφάσεις και να κρίνονται για αυτές εάν έχουν λάβει σοβαρά όλα υπόψη όσα έχουν συμβεί. Έτσι ως προς τον... εδώ στην Ελλάδα δύσκολα ακούμε. Ακούμε για ολιγάρχες παντού ότι θα γίνουν επιβάλλονται κυρώσεις κλπ. Η Ρωσία έχει κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις και σε εμάς και μία από αυτές τις επενδύσεις είναι στη Βόρειο Ελλάδα και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άλλοι τον χρεώνουν και εγώ το γράφω στο site μου αυτά, άλλοι τον χρεώνουν ως φίλο του Πούτιν, άλλοι τον χρεώνουν ως αντίπαλο του Πούτιν. Λένε ότι δεν έχει καλές σχέσεις κλπ. Εγώ το αντικειμενικό γεγονός των επενδύσεων των Ρωσικών στην Ελλάδα το παρουσιάζουμε. Και επίσης θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε πάει στο Άγιο Όρος. Αυτά όλα θα κρυθούν τώρα και κρίνονται. Οι επενδύσεις του Ιβάν Σαββίδη, εάν είναι ανεξάρτητες από τον Πούτιν και το καθεστώς της Ρωσίας, θα έχουν πρόβλημα. Εάν όμως κρυθεί ότι έχουν σχέση με αυτά, εμείς πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα θα έχουμε και αυτά, όπως λέμε για τον Αμπράμοβιτς, την Τζέλση, όπως λέμε για τους άλλους, όπως λέμε για το καθένας σε αυτό τον πόλεμο, πρέπει να παρουσιάζει πρόσωπα και γεγονότα και να παρουσιάζει και το τι έκανε ο καθένας. Εγώ λέω ότι είναι κρίσιμο ότι ο Πούτιν θα χάσει τον πόλεμο, αν δεν τον έχει χάσει ήδη, αυτόν που κάνει στην Ουκρανία. Είναι γεγονός όμως ότι γίνεται η επίθεση και υπάρχουν νεκροί, χιλιάδες νεκροί, ομολογημένοι πια και από την πλευρά της Ρωσίας, και χρησιμοποιώ το ομολογημένοι γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, ήταν όλα θα πάνε καλά με λουλούδια κλπ. Και τώρα ανακοίνωσαν περίπου 2.000 θύματα, ανεξάρτητα από το αν λένε 500 νεκροί και 1.500, θύματα είναι, ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν 60.000 σε κάθε οικογένεια νεκρού. Αυτό σημαίνει έμεση παραδοχή ότι έχουμε πολλά ήδη φέρετρα και στη Ρωσία και ο Πούτιν θα κρυθεί και εντός της Ρωσίας και ελπίζουμε ότι από τις αντιδράσεις εντός της Ρωσίας αυτός ο τραγικός πόλεμος, αυτή η χιτλερική συμπεριφορά του Προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία θα σταματήσει και θα πάψει να βιάζει έναν ολόκληρο λαό, ένα κράτος που είναι το μεγαλύτερο σε έκταση στην Ευρώπη. Επομένως, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν ανοιχτά μικρόφωνα και να λέμε ποιος έχασε τον πόλεμο. Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, κύριοι συνάδελφοι, εκτός από αυτά που τα ακούει ο κόσμος γενικώς και συνεχίζει να συνδέσει τα κανάλια, να πούμε ότι και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας σαν άνθρωποι με τους ανθρώπους που σκοτώνονται, που υποφέρουν, συμπαριστάμεθα στους Ουκρανούς που δέχονται επίθεση σαν ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά
για μας η Ουκρανία είναι μια φίλη χώρα. Πριν φτάσουμε στη φίλη χώρα, όπως είναι φίλη και η Ρωσία, πριν φτάσουμε στην ΙΤΑΝ, πριν φτάσουμε στην φίλη Ουκρανία και σε αυτά που γίνονται, εμείς να κοιτάμε και τα του σπιτιού μας και το τι γίνεται εδώ. Κύριε Ντάσκα, πιστεύετε ότι η απόφαση να στείλει η χώρα μας στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία ήταν λανθασμένη? Γιατί ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον Αντώνη Ρόιτερ να λέει ότι ήταν προσωπική μου ευθύνη, ήταν προσωπική μου επιλογή και δεν χρειαζόταν να συμβουλευτώ κόμματα και πολίτες ουσιαστικά. Καλά, τώρα αυτό μας έλεγε, να δούμε και τον Κυριάκο με Παλάσκη. Τώρα μέσα στις τραγικές στιγμές μην γελάσουμε και όλες προσωπικές ευθύνες. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και αυτός κάτι σαν τον Ζελένσκι, που από ένας κωμικός ηθοποιός αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι και να γίνει και ένας τραγικός ηθοποιός και να τιμάται και ως ήρωας μέχρι τώρα εκεί, στην Ουκρανία. Πριν φτάσουμε σε αυτό, η Ελλάδα δεν είναι κάνει πόλεμο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα δημοκρατική, μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος συμμαχιών. Επομένως, πάμε στο πρώτο. Ως μέλη του ΝΑΤΟ έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις μας είναι όταν και όπου το ΝΑΤΟ καλείται να είμαστε παρόντες. Αυτό σημαίνει δεν είμαστε μόνο για τα καλά, είμαστε και για τα άλλα. Επομένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήρε καμία προσωπική απόφαση. Προσωπική απόφαση θα ήταν αν έλεγε ότι εγώ δεν θα πάω παρότι είμαι μέλος του ΝΑΤΟ. Παρότι έχω υποχρεώσεις ως μέλος του ΝΑΤΟ και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν προσωπική απόφαση. Μέχρι τώρα τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Τα συμπεφωνημένα είναι η συμμαχία μας, οι υποχρεώσεις. Καλά κάνουμε και μετέχουμε στη συμμαχία. Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος από εμάς, τους τρεις δημοσιογράφους, να πούμε αυτό. Πλειοψηφικά η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ανεπάλληλες εκλογές ότι καλά είναι, έκαναν τα κόμματα που αποφάσισαν αυτές τις συμμαχίες για την Ελλάδα και τα επιβραβεύει όλα στις εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πολύ σοβαρά και με παραστάσεις στην Αμερική, όπου έκανε τον Ομπάμα να χάσει τον ύπνο του, όπως λέει στο βιβλίο του, και τα προηγούμενα κόμματα είπαν καλώς έχει η Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία και ο λαός τους επιβράβευσε με τις εκλογές. Ποια προσωπική απόφαση του Κυριάκου λοιπόν να στείλει και να κάνει? Και εγώ ξέρω ότι στα δημοκρατικά καθεστώτα, στις δημοκρατίες, οι χώρες οι σοβαρές έχουν υπουργικό συμβούλιο, έχουν κυσαία και πρέπει να έχουν και συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, εξωτερικών και άμυνας. Κάτι που να είναι μόνιμο και να μην υπάγεται, να μην είναι κάθε φορά σε ένα κομματικό όργανο. Η Ελλάδα έχει τα δύο προηγούμενα, υπουργικό συμβούλιο δηλαδή, έχει κυσαία, αλλά δεν έχει αυτό το συμβούλιο που δεν το κάνουν ποτέ, γιατί δεν θέλουν να έχουν παρά μόνο κόμματα να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και κυρίως να εισπράττουν από αυτές τις αποφάσεις όλα τα κέρδη και υλικά και κομματικά και μεταφορικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήρε καμία προσωπική απόφαση να κάνει αυτό. Είναι, εφαρμόζει τις συμφωνίες που έχει η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ντάσκα, υπάρχει όμως ο αντίλογος αυτό που λέτε, γιατί μόλις 11 από τις 30 χώρες του ΝΑΤΟ έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. 11. Το 1/3 δηλαδή. Το αν θα στείλουμε σήμερα ή αύριο ή όποτε, είναι θέμα κάθε χώρας. Το να μην στείλει κάποια χώρα βοήθεια, α ή β ή γ, στην πρώτη γραμμή, στη β ή στα μετόπιστα, όπως έχουμε στείλει μέχρι τώρα εμείς, είναι θέμα της κάθε χώρας. Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλώς, είναι συντεταγμένες στις συμφωνίες που υπέγραψαν. Η Ελλάδα πρόλαβε την Τουρκία, αυτό να το χρεώσουμε στον Μητσοτάκη θετικά, πρόλαβε την Τουρκία, και γιατί η Τουρκία είχε αυτή την στάση παλάτζα, να πάω να μην πάω, να πάω να μην πάω, μετά τις αποφάσεις, την δημοσιοποίηση μάλλον της Ελλάδας ότι συμμετέχει ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Τουρκία είπε ναι, εγώ θα είμαι εκεί και είμαι με τον πρόεδρο Ζελένσκι και του έστειλα και drones και θα στέλνω αυτά και στέλνω και εκείνα. Αλίμονο εάν η Ελλάδα
μείνει πίσω από την Τουρκία και ουραγός της εντός της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ. Αλίμονο. Μα κύριε Ντάσκα, η Τουρκία έχει ήδη στείλει drones, τα οποία μάλιστα πετούν και στο Αιγαίο, τουρκικά, και τα έχει στείλει στην Ουκρανία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν στρατιωτική συμμαχία, στρατιωτική συνεργασία ευρύτατη. Ναι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι ο Ζελένσκι εξαφάνισε με νόμο την ελληνική μειονότητα της Ουκρανίας, που είναι η παλαιότερη εθνοτική ομάδα στην Ουκρανία. Όλοι οι άλλοι ήρθαν μετά. Δηλαδή, γιατί εμείς να είμαστε τόσο πρόθυμοι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει επιδείξει κάποια απτή φιλική διάθεση προς την Ελλάδα? Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση και η παρατήρηση και ό,τι περνάει προς τα έξω. Τώρα πάμε στα εσωτερικά της Ελλάδας. Η Ελλάδα τι θα έπρεπε να κάνει έναντι της Ουκρανίας τα προηγούμενα χρόνια? Αν έπρεπε να διαμαρτυρηθεί, αν έπρεπε να κάνει, Η Ρωσία δεν μπήκε στην Ουκρανία για να βοηθήσει την ελληνική μειονότητα. Αντιθέτως, έχει και θύματα. Δεν τα μπερδεύουμε με το ένα με το άλλο. Μπήκε για να υποτάξει τη χώρα. Τελικά θα τη διαμελήσουν. Ανατολική Ουκρανία θα κρατήσει η Ρωσία με τα Λουχάνσκ και τα Ντόνετσκ κλπ. Όπου είναι και μεγάλη ελληνική μειονότητα. Και η άλλη θα μείνει και θα γίνει, έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος. Εκεί θα τα βρουν, εκεί φαίνεται ότι πάει. Γιατί ο Πούτιν τον πόλεμο θα τον χάσει. Θα χάσει την Ουκρανία δηλαδή από μια σχεδόν ουδέτερη χώρα όπως ήταν μέχρι σήμερα. Θα την κάνει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και θα χάσει, έχασε και τα μεγάλα ωφελήματα που είχε με τη Γερμανία με τα κόλπα που έκανε. Πάμε όμως στο εσωτερικό το δικό μας και στις παρατηρήσεις αυτές. Σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, για να μου επιτρέψετε, γιατί εμείς έχουμε χάσει τον πόλεμο της διαφθοράς στο εσωτερικό μας και έτσι πρέπει να κρίνονται και οι αποφάσεις μας στα μεγάλα. Δεν μπορεί να είναι άγιος και καλός και σούπερ και ένας πρωθυπουργός προς τα έξω και προς τα μέσα να είναι ένας υποταγμένος στη διαφθορά της χώρας. Και αυτός, για αυτή η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ένας υποταγμένος στην μάστιγα της διαφθοράς στο εσωτερικό. Τι σχέση έχει αυτό με το εξωτερικό? Πάμε να σας το πω τα γεγονότα. Σύντομα, κύριε Ντάσκα, έχουμε 2 λεπτά. Ο κόσμος σας κρίνει. Εδώ στην Ελλάδα, σήμερα μας ανακοίνωσαν ότι διώχνουν 7 δικαστές, γιατί οι δικαστές ήταν ανεπαρκείς. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μία δικαστήνα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν πήγε προχθές για να μιλήσουν για την Ουκρανία στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, είπε στη δικαστήνα πρόεδρο ότι για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ένα κράτος ανεξάρτητο δέχεται οργανωμένη επίθεση. Και η δικαστήνα αυτή που την έκανε πρόεδρο ως δικαστήνα άριστη και με επάρκεια, του απάντησε: συμφωνώ μαζί σας ότι είναι η πρώτη τόσο σημαντική, πρόσθεση και τόσο σημαντική επίθεση εναντίον ενός ανεξάρτητου κράτους το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που νομίζουμε ότι αυτά τα θέματα νομίζαμε ότι έχουν λυθεί. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός της χώρας και η δικαστήνα που επέλεξε, αντί να την απολύσουν και να πάει στο σπίτι της ως ανεπαρκής και αυτή με τους άλλους σήμερα, μας λένε στον ελληνικό λαό ότι η Ουκρανία είναι το οργανωμένο ανεξάρτητο κράτος που μετά το 1940 δέχεται επίθεση. Ως η Κύπρος να μην είναι οργανωμένο κράτος και ανεξάρτητο και το 1974 που δέχθηκε οργανωμένη εισβολή τουρκική και η οποία συνεχίζει να κατέχει και κάθε τόσο λέει ο ΟΗΕ με τα ψηφίσματα πρέπει να φύγουν οι δυνάμεις κατοχής. Δεν λένε οι μονάδες τουρισμού εκεί. Η Κύπρος κατέχεται η μισή και βγαίνει ένας πρωθυπουργός πολέμαρχος και μας λέει ότι για πρώτη φορά στην Ουκρανία έγιναν αυτά και βγαίνει μια δικαστήνα την οποία αυτός επέλεξε για προεδρίνα και μας λέει και αυτή για πρώτη φορά είναι. Διώχνουν σήμερα δικαστές. Αυτή η δικαστήνα έχει επάρκεια, αντί να το αναπτάξει από το αυτή και να του πει τι λες χρυσέ μου, τι λες για την Κύπρο. Και εγώ σας λέω, κύριοι συνάδελφοι, κάτι χειρότερο ακόμα. Να πάτε δίπλα στο Χίλτον. Ακριβώς απέναντι θα βρείτε ένα Ανδριάντα. Σε αυτό τον Ανδριάντα γράφει τα ονόματα. Παπαδόπουλος, Τρεχαγυρεβόπουλος, παραδειγματικά τα λέω. Είναι οι πεσόντες Έλληνες
ακριβώς απέναντι από το Hilton δίπλα στην Πινακοθήκη, οι πεσόντες Έλληνες στην Κύπρο. Να σας πω και ακόμα το χειρότερο. Και κλείστε με αυτό. Αφού πάρετε αυτά τα ονόματα, θα δείτε, σε αυτά, θα δείτε ότι ελάχιστοι από αυτούς το 2016 πήραν οι οικογένειές τους αποζημιώσεις τεράστιες, γιατί έπεσαν στον πόλεμο της Κύπρου. Όχι όλα τα ονόματα που γράφει η πινακίδα που είναι εκεί απέναντι. Αυτή τη δικαιοσύνη έχουμε, αυτή από αυτήν κάναν πρόεδρο, και εγώ σας λέω, αυτό που κρατάω είναι μια δικαστική απόφαση. Στην επόμενη εκπομπή σας θα το κάνω πρώτο θέμα στο site μου, στο Dask Express. Η δικαστική αυτή απόφαση εξηγεί πώς αυτό το διεφθαρμένο κράτος διακομματικά με όργανα ελεκτικά συνήργησαν στο να κουκουλώσουν την υπόθεση Γιάννος Παπαντονίου, τα λέει η δικαστική απόφαση, και να προλάβει το ζεύγος Παπαντονίου να πουλήσει αντί εκατομμυρίων το σπίτι. Θα τα βγάλω στο επόμενο διάστημα. Δικαστική απόφαση τα λέει αυτά και κλείνω. Την ίδια ώρα είχα και εγώ ραντεβού, όπως μπορεί να έχετε και εσείς, με έναν άνθρωπο που έκλαιγε και μου είπε, δεν πλήρωσα τα τέλη του αυτοκινήτου και μου κατάσχουν το σπίτι. Ο Γιάννος Παπαντονίου πούλησε αντί εκατομμυρίων τεράστιο σπίτι, γιατί όπως λέει μια δικαστική απόφαση, κάποιοι του ελεκτικού μηχανισμού που ακουμπάνε στη Νέα Δημοκρατία το άφησαν την Κερκόπορτα ανοιχτή. Αυτό το κράτος έχουμε, αυτό το κράτος θέλετε να σας πω ότι καλά ηρωικά τα πάει. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ Γιάννη Ντάσκα, θα τα πούμε την άλλη φορά αναλυτικά, daskaspress.gr για τα περισσότερα. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε.